Γεωργιάδου Πελαγή από το Σύλλογο Αρκινοπαθών Μακεδονία Θράκη. Είμαι ταμεία του Συλλόγου και ήρθαμε σήμερα να συμπαρασταθούμε στου εργαζομένου. Ξέρουμε πώ λειτουργούν αυτά τα νοσοκομεία λόγω του ότι εμεί είμαστε καρκινοπαθεί και έχουμε περάσει από αυτό το νοσοκομείο πριν από αρκετά χρόνια. Φυσικά, εγώ που πέρασα. Είναι εξαιρετικοί και οι γιατροί και το προσωπικό. Και χάρη σε αυτού συνεχίζουν και λειτουργούν. Να βγάλω τη μάσκα, παιδιά. Όπω θέλετε. Ναι, και χάρη σε αυτού λειτουργούν τα νοσοκομεία έτσι όπω λειτουργούν. Αυτό που κάνουν θέλουν δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν, το ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν, τέλος πάντων δεν θέλω να συνεχίσω. Απλά εμείς ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου και του κάθε νοσοκομείου. Επειδή έχουμε περάσει από αυτό το πόστο και ξέρουμε τι χρειάζεται. Και εγώ πριν 4 χρόνια που είχα κάνει εδώ κολονοσκόπηση, το ίδιο πράγμα έκανα. Στις καρέκλες περίμενα για να συνέλθω. Γιατί άλλα άτομα τους πιάνει περισσότερο η νάρκωση και άλλους λιγότερο. Και εγώ περίμενα στα σκαλοπάτια, στα καθίσματα για να συνέλθω. Είναι κάτι που θα πρέπει να υπάρχει. Και ιδίως σε αυτό το νοσοκομείο, παιδιά, που είναι πιο ευαίσθητο από όλους. Από όλα τα νοσοκομεία. Σε όλα υπάρχουν καρκινοπαθείς, αλλά αυτό ένα περισσότερο. Κυρία Γίτσα, αναφερθήκατε σε ένα δικό σας παράδειγμα που ζήσατε πριν από λίγα χρόνια. Άλλες δυσλειτουργίες, ακόμη και σε άλλα τμήματα που έχετε εντοπίσει είτε εσείς είτε άλλος από το Σύλλογο. Λοιπόν, επειδή εγώ τώρα έρχομαι κάθε χρόνο για επανεξέταση, τα εξωτερικά ιατρία, παιδιά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Πηγαίνετε μέσα να δείτε μια στιγμούλα στα εξωτερικά ιατρία, να δείτε τι γίνεται. Με 4 γιατρούς και 5 γιατρούς, εγώ δηλαδή που πάω στη Β' Ογκολογική, είναι η Α και η Γ. Γίνεται ένας πανικός, ιδίως στη Β' Παθολογική. Έχει πάρα πολύ κόσμο με έναν γιατρό και ειδικευόμενος φυσικά. Εντάξει, πηγαίνετε μια βόλτα μέσα να δείτε τι γίνεται.